Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε μοσχαρίσιο σηκώτη παναρισμένο. Γενικά το σηκώτη δεν το προτιμάμε σαν κρέας, κακώς, γιατί είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Και σήμερα θα σας δείξω μια καταπληκτική συνταγή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μοσχαρίσιο σηκώτη πανέ θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια μοσχαρίσιο σηκώτη, αλάτι, πιπέρι, 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μέλι και 2 κλονάρια δεντρολίβανο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 100 γραμμάρια ρόκα και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά, αντικολλητικό. Και να σας πω ότι αυτή τη συνταγή την έχω από το Κάντο Ποσοάκης. Τότε είχε έρθει ένας καλεσμένος από το Λουτράκι, ο φίλος μας ο... πώς λέγονταν πάνω? Ο Κώστας. Ο φίλος μας ο Κώστας. Και ειλικρινά μας είχε κάνει μια συνταγή με σηκωτάκι που τη θυμάμαι ακόμα, γιατί είναι πεντανόστιμη. Είναι από τις πιο νόστιμες συνταγές που μπορείτε να ετοιμάσετε. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Όταν είχαμε κάνει το γύρισμα, μου έλεγε όλη την ώρα ο σκηνοθέτης μου: άμα δοκιμάσεις αυτό το σηκώτη θα πάθεις σοκ. Άμα δοκιμάσεις αυτό το σηκώτη θα πάθεις σοκ. Λέω: άντε να το δοκιμάσω να πάθω σοκ. Και τελικά το δοκιμάζω και παθαίνω σοκ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και θεώρησα ότι είναι πολύ ωραίο να το ξανακάνουμε στη συνταγή, γιατί είναι υπεροχή. Λοιπόν, έχω πάρει σηκωτάκι από τον χασάπι μου. Θέλω να είναι ολόφρεσκο, θέλω πραγματικά να εμπιστευτείτε το χασάπι σας και αυτός να σας δώσει πολύ ωραίο σηκώτη. Να σας πω ότι το σηκώτη που προτιμάμε να παίρνουμε είναι το σηκώτη γάλακτος. Όσο πιο μικρό το ζώο, τόσο πιο νόστιμο και τόσο λιγότερες ίνες έχει το σηκώτη. Οπότε θέλουμε γάλακτος και έτσι όπως είναι θα πάρουμε και θα κόψουμε ωραίες λωρίδες το σηκώτη μας. Εδώ. Καταπληκτική συνταγή, δεν υπάρχει. Εντάξει, το σηκώτη είναι καταπληκτικό τρόφιμο, όχι μόνο για τις γυναίκες, γιατί για τις γυναίκες ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό, και για τους άντρες. Ένας λόγος που κάποιοι αποφεύγουν το σηκώτη είναι ίσως η μυρωδιά και ο δεύτερος λόγος είναι η υφή του κρέατος. Να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαγειρέψουμε σήμερα το σηκώτη, πραγματικά και άνθρωπος που δεν του αρέσει καθόλου το σηκώτη θα φάει και θα πει: κοίταξε να δεις, αυτό εδώ δεν το περίμενα. Είναι γενικά πολύ οικονομικό, είναι υπερτροφή. Και βέβαια το σηκώτη σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε είναι το κατάλληλο για αυτούς που χρειάζονται περισσότερο σίδηρο. Οπότε βάζω πίσω τον μπολ όπως είναι, το κόψει σε κομμάτια και πάμε να ρίξουμε τα υλικά που θα μαριναρουμε το σηκώτη μας, που είναι πάρα πολύ απλά. Αλάτι και μην το λυπηθείτε. Πιπέρι. Και καλαμποκάλευρο. Τώρα θα σας πω άλλη μια εκδοχή για το πώς μπορείτε να βγάλετε όλη τη μυρωδιά από το σηκώτη, που είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά βάζουμε το σηκώτη μέσα στο γάλα και τα αφήνουμε για 6 ωρίτσες και δεν μυρίζει καθόλου σηκώτη, αλλά εμένα μου αρέσει η μυρωδιά από το σηκώτη, γι' αυτό το λόγο δεν έχω βάλει στο γάλα. Σε αυτούς που δεν τους αρέσει η μυρωδιά, απλά βάζουν για 6 ώρες μέσα στο γάλα, στραγγίζουν και μετά στεγνώνουν πάνω σε απορριφητικό χαρτί και συνεχίζουν κανονικά όλη τη διαδικασία που δείχνω τώρα. Τώρα, έχει κάψει καλά το τηγάνι μου, θα ανακατέψω καλά το σηκώτη με το καλαμποκάλευρο, το αλάτι και το πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά με το τίποτα. Κοστίζει ελάχιστα και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα πάθετε όλοι σοκ. Είναι καταπληκτική συνταγή. Τώρα, το τηγάνι μου έχει κάψει καλά. Νομίζω ότι έχει κάψει πάρα πολύ. Οπότε θα βγάλω από τη φωτιά. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπα ελαιόλαδο. Και όπως είναι, θα ξαναβάλω πάνω στη φωτιά. Απλά το έχω αφήσει να κάψει πολύ γι' αυτό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν πιτσιλάει κιόλας το σηκώτη, γιατί σε μερικούς όταν το μαγειρεύουν πιτσιλάει. Είναι επειδή το πλένετε με πάρα πολύ νερό και τελικά αυτό που καταφέρνετε είναι να βγάζει όλο το λάδι απ' έξω. Νομίζω ότι αυτό που έβαλα είναι αρκετό εδώ, όπως είναι. Θα ξαναβάλω πίσω τη φωτιά και άμα χρειάζεται λίγο παραπάνω λαδάκι θα προσθέσουμε. Για να δω. Θα βάλω ελάχιστο ακόμα λαδάκι για να ψηθήσω τα. Και η διαδικασία είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά από τη στιγμή που αρχίζετε να μαγειρεύετε, σε 5 με 7 λεπτάκια το σηκώτη πρέπει να είναι έτοιμο. Γιατί το μαγείρεμα που χρειάζεται στο τηγάνι είναι πάρα πολύ λίγη ώρα. Περίπου 3 λεπτάκια θα μαγειρέψουμε αυτές τις λωρίδες. Γιατί αν μαγειρέψουμε παραπάνω, θα σκληρύνει το σηκώτη και δεν θέλουμε να σκληρύνει. Εντάξει, το εξωτερικό, να σου πω την αλήθεια, το σηκώτη το τρώνε μέτριο. Αλλά άμα σας πω να το φάτε μέτριο εδώ πέρα, δεν θα το φάτε, έτσι δεν είναι.
Ναι. Οπότε μαγειρέψτε λίγο παραπάνω, αλλά μην μαγειρέψετε για πολλή ώρα. Λεπτές φετούλες και κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανό που έχει γίνει απ' έξω. Αναγία μου. Χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, την έχω δυνατά. Δεν θέλουμε να στεγνώσει, γιατί άμα στεγνώσει δεν θα είναι νόστιμο. Θέλουμε ίσα-ίσα να το ψήσουμε. Και αυτό είναι και το μοναδικό με το σηκώτη, ότι όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που παίρνουμε από το μοσχάρι, εκτός από το φιλέτο και φυσικά τα steaks, θέλουν αρκετό ψήσιμο. Ενώ εδώ, κατευθείαν, κοιτάξτε εδώ, ουσιαστικά το σηκώτη μου σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμο, οπότε πρέπει να υπολογίσουμε τι θα κάνουμε μετά. Μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε μία σαλτσούλα. Η σάλτσα έχει μόλις 2 υλικά και είναι βαλσάμικο και μέλι. Παναγία μου, πόσο εύκολο. Πανεύκολο. Κοίτα εδώ, φίλε μου. Έγινε τραγανό. Ακόμα κρατάει λίγο μέσα, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί με το που ρίξουμε μέσα το βαλσάμικο και το μέλι, η σάλτσα θα συνεχίζει να ψήνει το σηκώτη μας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ρίχνουμε μέσα το βαλσάμικο περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπας. Εδώ. Και ρίχνουμε μέσα και το μέλι. Εδώ. Περίπου 1,5 με 2 κουταλιές σούπας μέλι. Ανακατεύουμε. Είναι τόσο φανταστική συνταγή που πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει hit για ένα οποιοδήποτε μαγαζί του εξωτερικού με αστέρι Μισελέν. Θα μπορούσε να δίνει το σηκώ, το μοσχαρίσκο, το γλασαρισμένο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστική συνταγή. Εν τω μεταξύ, επειδή βάλαμε το καλαμπουκάλευρο, έχει κρατήσει και το άρωμα και βέβαια μπόρεσε να παναριστεί και να φτιάξει αυτή την υπέροχη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Το σηκώτι είναι απαραίτητη τροφή για όσους χρειάζονται περισσότερο σίδηρο. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Έχει βιταμίνες A, D, B12, φιλικό οξύ και ενισχύει το νοσοποιητικό. Λοιπόν, μόλις πάρει αυτό το ωραίο χρώμα, θέλω να πάρετε λίγο φρέσκο δεντρολίβανο. Εδώ. Και το δεντρολίβανο, να ξέρετε ότι έχει το χάρισμα σε όποιους δεν τους αρέσει η μυρωδιά του κρέατος, πραγματικά τη σβήνει τελείως. Το βάζουμε στο αρνί, το βάζουμε γενικά σε πιο επιθετικά κρέατα. Γιατί το δεντρολίβανο αγαπάει πολύ το κρέας και ουσιαστικά ισορροπεί όποιο άσχημο άρωμα μπορούμε να νιώθουμε. Λίγο δεντρολίβανο στο τέλος. Αυτό είναι δικό μου touch. Έχω αλλάξει λίγο τη συνταγή. Ανακατεύουμε εκτός φωτιάς, βλέπετε. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πώς σας φαίνεται, ε? Πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα σερβίρουμε με λίγη λιαστή ντομάτα εδώ. Και παίρνουμε ένα πιατάκι εδώ, θα βάλω λίγο ρόκα από κάτω. Λίγη ρόκα εδώ, από κάτω. Λίγο γιαστή ντομάτα, λίγο ελαιόλαδο. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε dressing στη σαλάτα μας, γιατί έχουμε αυτό το υπέροχο ζουμάκι από το σηκώτι μας. Ουσιαστικά έχουμε μία γλυκόξινη σάλτσα. Δεν είναι φανταστικό. Το πώς μπορείς να κάνεις τόσο ιδιαίτερες συνταγές πραγματικά με το τίποτα. Κάποιες φορές στίβουμε το κεφάλι μας και λέμε πω, τι να φτιάξω σήμερα και η λύση βρίσκεται μπροστά μας. Τα υλικά τα έχουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πειραματιστούμε λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι φτάνει το σηκώτι, να μην βάλω άλλο. Για το μοσχαρίσιο σηκώτι πανέ. Κόβουμε το σηκώτι σε μακριά λεπτά κομμάτια. Βάζουμε σε ένα μπολ το σηκώτι, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και το καλαμποκάλευρο και πανάρουμε το σηκώτι. Στη συνέχεια το ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι με ελαιόλαδο και από τις 2 πλευρές περίπου για 3 λεπτά. Σβήνουμε με το βαλσάμικο ξύδι και προσθέτουμε το μέλι. Στο τέλος, εκτός φωτιάς, ρίχνουμε το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα πιάτο τη ρόκα, τις λιαστές ντομάτες, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε το σηκώτι και σερβίρουμε. Αναγία. Και καθώς θα δοκιμάζω, θέλω να σας δείξω το πόσο ωραία το έχουμε ψήσει εσωτερικά. Γιατί το κρέας μας ουσιαστικά θα το κόψουμε με μαχαίρι απλό, όχι μαχαίρι κρέατος, και διαλύεται. Κοιτάξτε, απλά κουμπάς σαν βουτυράκι και πραγματικά... Έλα. Παράκληση στη μητέρα μου κάνω. Να κάνει ακριβώς τη συνταγή που έδειξα, να βάλει το δεντρολίβανο στο τέλος και θα είναι πολύ. Το πιο ωραίο σηκώτι που έχει φάει ποτέ στη ζωή της. Και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Πες ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τα συγχαρητήριά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λέω πραγματικά ότι δεν υπάρχει. Δώστε ελάχιστα χρήματα στο χασάπι σας να πάρετε το σηκώτη. Θέλετε λίγο καλαμποκάλευρο, λίγο και λίγο δεδρολίμα στο τέλος. Βαλσάμικο και μέλι έχετε σίγουρα. Θα λιώνει στο στόμα. Μόλις σε 5 λεπτά έχετε έτοιμο φαγητό. Μία συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.